Άσχημη τροπή πήρε η βόλτα ενός 11χρονου τουρίστα στον Κούλε, όταν έπεσε από ύψος στην προσπάθειά του να βγάλει φωτογραφία. Από την πτώση, ο 11χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ προκλήθηκε έντονη αναστάτωση στο σημείο. Θελήσανε να βγάλουν φωτογραφία το παιδί με να φαίνεται ο Κούλες και ακούμε τη μητέρα και τον πατέρα να λέει στο παιδί «Κάνε πιο πίσω, πιο πίσω» και έκανε τρία μέτρα πιο πίσω με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί στο κενό. Αυτό κούμπησε εκεί στο πλαστικό μου, πήγαινε να στερεωθεί στο πλαστικό και αυτό νόμιζε ότι ήταν σιδερένιο. Και όπως κούμπησε έγινε το πλαστικό αυτό και έπεσε από κάτω. Εντάξει, αφού δεν έμεινε επί τόπου, εντάξει, την έβγαλε. Από αυτό ακριβώς το σημείο έπεσε ο 11χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από την πτώση και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τραυματίστηκε, έβγανε αίματα από τη μύτη, το ήρθε ασθενοφόρο, το παρέλαβε, το πήγε στο νοσοκομείο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων, που έζησε λεπτό προς λεπτό το περιστατικό, περιγράφει πως ο 11χρονος μετά την πτώση χτύπησε πρώτα σε ένα πλαστικό κάδο απορριμμάτων και έπειτα κατέληξε στο έδαφος, εκτιμώντας ότι αυτό ίσως να τον έσωσε από τα χειρότερα. Ο κάδος, ο πλαστικός, ίσως ήταν η σωτηρία του παιδιού, διότι ήταν από τη μια ο ένας κάδος και από την άλλη ο άλλος, με αποτέλεσμα το παιδάκι να ακουμπήσει στο πλαστικό κάδο και να σπάσει η ταχύτητα που κατέβαινε κάτω. Άκουσα ότι πήγε να βγάλει φωτογραφία, ο πατέρας του βγάλει φωτογραφία και όπως εκόλωνε, δεν πήγε λεμπο κάτω. Απροσεξία τώρα το γονιό. Πολίτες και περίοικοι κάνουν λόγο για ελλειπή περίφραξη του επίμαχου σημείου, με αποτέλεσμα πολλοί να κινδυνεύουν με τραυματισμό. Ας είναι, λέω, καλά τα κάγκελα που φτιάχνουν. Βάζουν δύο κολονάκια ψευτιές με μια λυσιδίτσα και αυτό προστατεύει τον κόσμο. Ας κάνει ένα σιδερένιο κάγκελο. Με τον κίνδυνο ατυχήματος να καραδοκεί, απαραίτητη είναι η προσοχή τόσο των τουριστών όσο και των ντόπιων, προκειμένου να αποφευθούν αντίστοιχα περιστατικά, τονίζουν πολίτες. Σίγουρα όλοι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά εδώ. Με τόση ζέστη, κάνει και πολύ ζέστη. Οι τουρίστες δεν είναι συνηθισμένοι. Μπορεί να, ανά πάσα ώρα και στιγμή, όποιος πάει να βγάλει φωτογραφίες στο Κούλε, στο λιμάνι, να ζελιστεί και να πέσει. Είναι πολλά. Οι σέλφι ανά τον κόσμο σε τουριστικά σημεία έχουν προκαλέσει ακόμη και θανάσιμα ατυχήματα.